χάρη του Θεού μας και δια της πρεσβείας τη χάρη του Θεού μας και δια της πρεσβείας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και της Παναχράντου Μητρός του Θεού μας, της Πανηγίας μας, εις τας Αγίας ημέρας των Παθών του Κυρίου. Πλησιάζουμε για να εορτάσουμε και πάλι τα πάθη του Κυρίου μας και να μας αξιώσει να φτάσουμε και την Αγία του Ανάσταση. Και γίνεται ένας αγώνας κατά το χρονικό του το διάστημα των ημερών. Γίνεται ένας αγώνας, ο οποίος αγώνας το φρικτότερο εναντίον του διαβόλου από τον αγώνα αυτόν, εκείνον το οποίο δεν αντέχει ούτε να το αντικρίσει, είναι η νηστεία και η προσευχή. Αυτά τα δύο. Μετά από αυτά, ο διάβολος δεν μπορεί να πλησιάσει τα παιδιά του Θεού. Εάν όμως οι στρατιώτες οι οποίοι φέρουν το όνομα του Χριστού και ονομάζονται χριστιανοί δεν γνωρίζουν τι θα πει νηστεία και τι θα πει προσευχή, τότε ο εχθρός επιτίθεται χωρίς να υπάρξει εμπόδιο ενώπιον του, αντίσταση ενώπιον του. Επιτίθεται και φέρει στα παιδιά του Θεού πόνους, θλίψεις, στενοχωρίες. Δι' αυτό να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Ότι ο Κύριος μας εδίδαξεν την προσευχήνηση μας. Ο ίδιος ο Θεός μας εδίδαξε την προσευχή. Και ο ίδιος ο Θεός μας εδίδαξε την νηστεία. Δεν δίνεται ποτέ ο βασιλεύς να κάνει άλλα και οι στρατιώτες να κάνουν άλλα. Δι' αυτό ο Κύριος μας έδωκε σημασία μεγάλη εις αυτά τα δύο και τότε εξήλθε εις το έργο του, το μεγάλο έργο του, της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Και είχε ο Χριστός μας το πρώτο παράδειγμα να μην σταματά επί τρία ολόκληρα χρόνια να ομιλεί ημέραστα και νυχτός. Το δεύτερο, να θεραπεύει τον κόσμο. Και το τρίτο, να πάθει δια τον κόσμο. Το τέλος, το επιστέγασμα όλων, ήταν εκείνα τα οποία εκήρυξαν να τα επισφραγίσει δια του παραδείγματός του. Και έχισε το αίμα του και απέθανε πάνω στο σταυρό για να σώσει εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στο όνομά του το Άγιο. Το πρώτο το οποίο έκανε ο Κύριος μας ήταν να μην σταματά ποτέ του να ομιλεί. Τι σημαίνει αυτό? Κήρυγμα. Το σημερινό μας κήρυγμα έχει τον τίτλο «Η δύναμη του κηρύγματος». Και ο Κύριος μας πάντοτε ομιλούσε περισσότερον με παραβολάς. Και είπεν μεταξύ των άλλων παραβολών και μία παραβολή η οποία ήταν παρμένη από τον κόσμο. Πάντοτε έπαιρνε από τον κόσμο το παράδειγμα ο Κύριος μας και από εκεί ομιλούσε παραβολικός. Και έλεγε στο τέλος «Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο». Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, λέγει, ας ακούσει αυτά τα οποία είπα.
και είπε μία παραβολή αφού είδε μπροστά του ένα γεωργό, ο οποίος βγήκε ένα σπύρι στο χαράφι και έσπηρε σε εκείνο το χαράφι τον σπόρον. Αφού τον έσπηρε τον σπόρον, είπε ότι μέρος του σπόρου έπεσε σε πέτραν. Μέρος του σπόρου έπεσε σε δρόμον. Μέρος του σπόρου έπεσε σε αγκάθια και μέρος του σπόρου έπεσε σε γην καθαρήν, έφορον. Και τούτο είναι ακριβώς το σημείο το οποίο μας απασχολεί. Εις ποιαν μερίδαν ανήκουμε. Εάν ανήκουμε εις την πέτρα, ακούμε τον Λόγο του Θεού, είμεθα ευχαριστημένοι και ενθουσιασμένοι, πλην όμως δεν ριζώνει, διότι είναι πέτρα. Η ψυχή του ανθρώπου πορώνεται, σκληρύνεται. Οπότε δεν μπορεί να μπει ο Λόγος του Θεού, ή μη μόνον μόλις φυτρώσει να ξερανθεί. Άλλο μέρος του σπόρου λέγει έπεσεν εις την οδόν και κατεπατήθη, λέγει, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτόν. Μέσα στο δρόμο παρακολουθείτε πάντοτε ότι υπάρχουν πουλάκια τα οποία πετούν και ψάχνουν μέσα στους δρόμους, και όταν έβρουν κανένα σποράκι το τρώνε για να ζήσουν. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο δεν ειδηνήθη η ομάδα των μαθητών να ερμηνεύσει. Και ζήτησαν από τον διδάσκαλο να τους πει τι σημαίνει αυτό. Και τους απήντησαν ότι ο άνθρωπος όταν ακούσει, λέγει, το Λόγο του Θεού, δεν δίνει καμία σημασία, και αν δώσει λίγη σημασία έρχεται ο διάβολος ως πετεινόν του ουρανού και κατατρώγει, λέγει, το κήρυγμα το οποίο νίκουσε. Και το άλλο μέρος το οποίο έπεσε μέσα στα αγκάθια, ρώτησαν οι μαθηταί και απήντησαν ο διδάσκαλος ότι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στα φροντίδας αυτού του κόσμου. Ο ένας έχει το εμπόριό του, άλλος έχει τις αδυναμίες του, άλλος έχει τα του κόσμου, και αυτά όλα ονομάζονται αγκάθια, τα οποία πέφτει ο σπόρος του Θεού, αλλά φυτρώνουν για αυτά και πνίγουν το Λόγο του Θεού και δεν καρποφορεί, ξηραίνεται. Και το άλλο μέρος που έπεσε στην γη την έφορον, πάλι ερώτησαν οι μαθητές των διδάσκαλων και εκείνος απήντησε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ετοίμην, λέγει, την καρδία να δεχθεί τον σπόρο του Θεού, τον δέχεται, βλαστάνει, μεγαλώνει και κάνει το ένα σπυράκι του σιταριού 100 σπυράκια. Μεγάλη εφορία. Ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Σπέρνεται πλουσιοπάρκα μέσα στην Αγία του Θεού Εκκλησία. Δεν μπορεί να τον βρεις αλλού το σπόρο του Θεού. Δεν είναι στα καφενεία, δεν είναι στα γήπεδα τα σημερινά, δεν είναι στα καταβόγια όπου πηγαίνουν τα νέα, τα παιδιά και εξαφανίζονται. Δεν είναι στον δρόμο της κοσμικής ζωής, δεν είναι μέσα στα μέρη εκείνα όπου εξαφανίζεται η αγνώτης του νέου ή της νέας. Βρίσκεται μόνο μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Εκεί ακούει το Λόγο του Θεού, εκεί έρχεται η χάρη του Θεού. Αλλά εκείνον το οποίο είναι στην οδόν, ανήκει σε κάποιους χριστιανούς που δεν έχουν καμία προσοχή.
καταφρονείται ο Λόγος του Θεού, διασκορπίζεται ο Λόγος του Θεού, δεν παίρνει μέρος, δεν φυτρώνει. Το άλλο μέρος που πέφτει στην πέτρα είναι μέσα στις σκληρές καρδιές, τις πορωμένες καρδιές τις οποίες είπαμε προηγουμένως, δεν κάνει καμία ενέργεια. Και το άλλο μέρος πέφτει στα αγκάθια και είναι εκείνοι οι οποίοι είναι γεμάτοι από φροντίδες αυτού του κόσμου. Αυτό το οποίο λέγει η Εκκλησία μας ότι αητήμασας τίνι έστε. Είπε στον άφρονα ο Θεός, εσκέπτετο τι να κάνει τα πλούτη του, τα γεννήματά του, και είπε να κατακριμνήσω, λέγει, τα σαποθήκας μου, να τα σκάνω μεγαλύτερα, λέγει, και να βάλω μέσα όλα μου τα υπάρχοντα και να πω στην ψυχή μου, ψυχή μου, έχεις πολλά δια πολλά έτη, φάγε, πιε, εφραίμ. Ξαφνικά όμως ακούεται η φωνή του Θεού η οποία του λέει, ανόητε άνθρωπε, δεν φρόντισες τίποτε για την αιωνιότητα. Φρόντισες για αυτόν τον κόσμο και τώρα σου ζητούν οι δαίμονες την ψυχή σου και αητήμασας τίνι έστε. Αυτά που έχεις ετοιμάσει σε ποιο θα μείνουν. Εάν εγνώριζε ο άνθρωπος πραγματικά αυτό το βαθύ νόημα, θα έλεγε ότι είμαι πραγματικά ανόητος. Διότι οι κληρονόμοι, όταν τους αφήσεις ολίγα, αναθεματίζουν έπειτα τους γονείς, διότι δεν τους άφηκε περισσότερα. Και αν είναι πολλοί οι κληρονόμοι, τότε άρχονται εις έρηδας και δικαστήρια και φόνους πλιστάκης, για να μοιράσουν αυτά τα οποία αφήκε ο πατέρας ή η μητέρα. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Κυριός μας, ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει και κάνει εκείνα τα οποία δεν πρέπει να κάνει. Και το άλλο το οποίο είναι το λιγότερο μέρος από εκείνο το οποίο έσπερε ο Γιώργος, ήταν το λιγότερο. Τα άλλα όλα έπεσαν μέσα σε αυτούς τους τρεις τόπους, στις πέτρες, στον δρόμο, στα αγκάθια. Το λιγότερο έπεσε μέσα σε γην έφορο. Αυτό είναι και το σημείο το οποίο ακριβώς ονομάζονται ψυχές ευλαβικές, πιστές ψυχές εις των Θεών, φοβούμενε των Θεών, αγαπώσε των Θεών. Και ακούμε τα χαράς και φυλάτουν με επιμέλεια αυτόν τον καρπόν της σωτηρίας, που δεν είναι τίποτε άλλο ημί μόνον ο Λόγος του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία όμως, και τούτο πρέπει να αναστενάξουμε και να κλάψουμε και να δακρύσουμε. Μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει ούτε Γιώργος και λείπει ολότελα και ο σπόρος. Δεν βρίσκεται ένας κήρυκας και ένας διδάσκαλος σήμερα, και τούτο θα το διαπιστώσετε αν βγείτε έξω από την Αθήνα, διότι εδώ ευλόγησε ο Θεός, υπάρχουν πολλά σημεία και ευκαιρίες καταστροφής, απολίας. Υπάρχουν όμως και πολλά σημεία σωτηρίας. Μέσα σε αυτόν τον τόπο που αξιωθήκαμε να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας, υπάρχει ευκαιρία κολάσεως, υπάρχει όμως και ευκαιρία παραδείσου. Όταν ψάξεις θα έβρες μέσα στην πόλη των λόγων του Κυρίου, των σπόρων. Εάν όμως δεν ψάξεις, θα έβρεις εκείνα τα μέρη τα οποία θα οδηγήσουν την ψυχή στην κόλαση.
έπαυσε και θα πάψει στο μέλλον ολότελα ο Λόγος του Θεού, δεν θα ακούεται. Θα φτάσει καιρός κατά τον οποίον θα ψάχνεις να ακούσεις την αλήθεια και δεν θα βρίσκεται κανείς να σου πει την αλήθεια. Θα ξηρανθεί δηλαδή η γη. Θα έρθει σημείο ξηράνσεως. Το μυστικό χωράφι της Εκκλησίας πάει να χερσωθεί, να γίνει χέρσον, δηλαδή ξηρό, κατάξηρο, και δεν γεωργείται ούτε σπείρεται ποτέ. Λείπει ο σπόρος, ο λόγος του Ευαγγελίου. Εδοκίμασα, αδερφοί μου, και δοκιμάζω, ο Σάκης έρχονται από μέσα στην Ήπεθρο, έρχονται και στην Εκκλησία του Χριστού και διαπιστώνει κανείς ότι ποτέ δεν ήκουσαν Λόγων Θεού. Ποτέ δεν έχουν εξομολογηθεί. Ποτέ δεν έχουν ζητήσει το έλεος του Θεού. Και με παράπονον, κατά την ώρα της εξομολογήσεως λέγω, μα πρώτη φορά στη ζωή μου ακούω αυτά τα λόγια. Πόσο χρόνον είσαι, απαντά 70, 60, 50, 40 και ούτω καθεξής. Τόσα χρόνια δεν ήκουσες τίποτε, ποτέ, λέγε, ποιος να μου τα πει. Από πού να τα ακούσω. Ο σπόρος του σημερινού Ευαγγελικού Κηρύγματος παρακαλούμε τον Θεό να μην πέσει ούτε σε πέτρα, ούτε σε δρόμο, ούτε σε αγκάθια. Να πέσει μέσα στην ψυχή, η οποία είναι ευπρόσδεκτος να ακούσει το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος μας, αφού εσταυρώθη, αφού αναστήθη, εμφανίστηκε στους μαθητάς του. Ήταν έτοιμος να αναλυφθεί στους ουρανούς και μετέφερε τους μαθητάς του στο όρος των ελαιών για να τους δώσει τα τελευταία του πατρικά συμβουλάς. Μαθητέ μου, τους λέγει, εγώ επλήρωσα το έργο το οποίο με έστειλε ο πατέρας μου, το έχω τελειώσει, λέγει. Το θέλημα του πέμψαντος με πατρός. Έστειλε ο πατέρας το μονάχρεμο του παιδί για να σώσει αυτόν τον κόσμο ο οποίος ήταν μέσα στο σκοτάδι. Τώρα πρέπει, εφόσον φεύγω εγώ, να αφήσω διαδόχους της εξουσίας μου, να αφήσω διδασκάλους της κληρονομίας μου. Εμείς, αδερφοί μου, ονομαζόμεθα και συγκληρονόμοι του Χριστού. Δηλαδή ο Χριστός μας είναι κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών ως άνθρωπος και εμείς μας καλεί να κληρονομήσουμε αυτήν την Βασιλεία του Θεού και μας κατατάζει και μας λέγει ότι είμεθα συγκληρονόμοι του. Είμεθα και εμείς κληρονόμοι όπως εκείνος ως άνθρωπος. Ως Θεός όλα είναι δικά του. Ως άνθρωπος όμως, ανέβασαν στον θρόνο του Θεού αυτό το σαρκείο το οποίο έχουμε. Δεν τάφηκε μέσα στο μνήμα. Ενθυμηθείτε τον Θωμάν όταν έλειπε και δεν έλαβε την ευλογία της Αναστάσεως και του έλεγαν οι μαθητές ότι είδαμε τον διδάσκαλό μας αναστήθη.
Και εκείνος απήντησε, εγώ λέγει, αν δεν τον δω με τα μάτια μου και αν δεν βάλω το χέρι μου επάνω στην πλευρά του που τον εκέντησα για να δω αν είναι αλήθεια, και αν δεν βάλω το χέρι μου, τα δάχτυλα μου, λέγει, επάνω στα καρφιά, εκεί στο μέρος που εκάρχωσαν τον διδάσκαλο μου, λέγει, δεν πιστεύω. Και όταν ήρθε ο Χριστός μας, με τα 8 ημέρας, του είπε, έλα Θωμά, του λέγει, άγγισε πάνω μου, του λέγει, να δεις ότι έχω το σώμα το οποίο με σταύρωσαν. Είναι αυτό το μεγαλύτερο δώρο που μας έδωσε ο Θεός, διότι ανέστησε το σώμα. Δηλαδή θα μας αναστήσει και εμάς με το σώμα μας. Με μία διαφορά, ότι όταν αναστηθούμε, όταν θα καλέσει ο Θεός με σάρκυγγας, τα οποία θα ηχήσουν από τους αγγέλους, και θα αναστηθεί όλη η ανθρωπότητα, θα φέρουμε το ίδιο σώμα το οποίο φέρουμε τώρα, με μία διαφορά, ότι δεν θα υπάρχουν τυφλοί, ούτε κουτσί, ούτε μικρή, ούτε μεγάλη, ούτε νάνη, αλλά όλοι εις μίαν ηλικία. Εις ηλικίαν μίαν, λέγει. Και οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι θα είμεθα 33 ετών, όσοι ασχολούνται με την Αγία Γραφή, και άλλοι λέγουν ότι θα είμαι 100 ετών. Έχουμε δύο γνώμες των θεολόγων, οι οποίοι ασχολούνται με την Ανάσταση του κόσμου. Και εκεί θα είμαι όλοι ίσοι, όλοι χαρούμενοι, διότι θα είμαι με τον Θεό. Θα βλέπουμε τον Θεό όπως είναι. Θα βλέπουμε τον Θεό όπως είναι. Θα βλέπουμε την Αγία Τριάδα. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος θα τα βλέπουμε, θα βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Το έργο το οποίο σας αφήνω, λέγει, στους μαθητάς, προτού αναλυφθεί στους ουρανούς, τους έχει τώρα εις το όρος των ελαιών και τους ομιλεί, θέλω, λέγει, να επιστρέψετε εις όλων των ανθρώπινων γένους και να τους διδάξετε την πίστη μου. Αυτά τα οποία εγώ σας δίδαξα, δηλαδή. Βλέπετε όλον αυτόν τον κόσμο, από την Ανατολή έως την Δύση και από τον Βορρά μέχρι τον Νότο. Αυτός είναι ο βασιλικός θρόνος του Κοσμοκράτορος. Ποιος ήταν ο Κοσμοκράτορος? Πρωτού έρθει ο Χριστός μας στον κόσμο τούτον, ήταν ο διάβολος κοσμοκράτορ. Ήδη αυτό επείραξε τον Κύριον και του είπε ότι όταν μπέσεις και με προσκυνήσεις, του λέει, θα σου χαρίσω όλον αυτόν τον κόσμο, τον οποίο του έδειξε ως μια ταινία. Τον ανέβασε πάνω σε όρος υψηλό, λέγει, και του έδειξε όλα τα βασίλεια του κόσμου και όλον τον κόσμο, και του είπε ότι όλος αυτός ο κόσμος είναι δικός μου. Εάν μπέσεις και με προσκυνήσεις, θα σου τον δώσω. Είναι τέτοιο θηρίον ο διάβολος, τέτοιο βρωμερόν και ακάθαρτον όν, το οποίο μετεβλήθη και έγινε μόνος του από μία αμαρτία, την οποία πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως όλοι μας, τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Ήθελε να ανέβει πάνω από τον Θεό. Αυτό ήταν το μεγάλο αμάρτημα το οποίο έπραξε και η μεγάλη τιμωρία την οποία υπέστη. Ο ωραιότερος των αγγέλων γίνεται το ασχημότερο των δημιουργημάτων του Θεού. Μετεβλήθη αμέσως και δεν μπορεί ο άνθρωπος να τον αντικρίσει τον διάβολο. Εάν τον εβλέπαμε, δεν θα αμάρτανε κανείς από εμάς. Δεν τον βλέπουμε, δι' αυτό αμαρτάνουμε. Εάν βλέπαμε τα μούτρα του και πώς έχει παραμορφωθεί ο διάβολος μετά από την πτώση, δεν θα ήθελαμε ούτε να τον αντικρίσουμε. Δι' αυτό εκείνος ο μοναχός, ο οποίος επάλευε με τον αόρα των εχθρών, και έρχεσαι να παρακαλεί τον Κύριο για να του λέει, Κύριε μου, επέτρεψε με να τον δω επιτέλους, τι όν είναι αυτό, τι
δημιούργημα είναι αυτό το οποίο πειράζει τόσο πολύ τον κόσμο. Παρακαλούσαν και πάλι παρακαλούσαν, όσο του μια ημέρα εκεί που περπατούσαν στον δρόμο μέσα σε ένα μονοπάτι για να πάει στο μοναστηράκι του μέσα στο δάσος, τον αντικρίζει μπροστά του. Μόλις τον είδε, σήκωσε το χέρι του και έκανε τον τύπο του Τιμίου Σταυρού και εξυφανίστη και ψήλωσε τα μάτια του στο Θεό και λέγει, «Θεέ μου», λέγει, «τούτο το μονοπάτι που περπατώ προτιμώ να είναι γεμάτο κάρβουνα αναμένα και να πατώ επάνω χωρίς υποδήματα, αλλά να μην ξαναδώ τέτοιο πράγμα μπροστά μου». Αυτός είναι ο διάβολος, αδερφοί μου, το οποίο κάνουμε το χατήρι, παρακαλώ. Του κάνουμε το χατήρι, ό,τι μας πει είμαι έτοιμη να του πούμε ναι. Δεν αντιστεκόμεθα, δεν μάθαμε να αντιστεκόμεθα. Ο Κύριος μας λέγει αντίστεται το διάβολο, εμείς δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, δεν αντιστεκόμεθα, κάνουμε ό,τι μας πει. Εδώ σε αυτόν τον κόσμο, λέγει ο Χριστός στους μαθητάς του, υπάρχει, κυριεύει η ασέβεια, η ειδωλολατρία. Εδώ είναι τρεις μεγάλοι εχθροί τους, λέγει. Η σκληροκαρδία των Ιουδαίων, η περίεργο σοφία των Ελλήνων. Εδώ όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος να κηρύξει το λόγο του Ευαγγελίου, η σοφή των Αθηνών, του είπαν, εγέλασαν όταν τους είπαν περί Αναστάσεως των νεκρών, πρώτη φορά το άκουσαν. Έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτε, οι Επικούροι έλεγαν ότι φάγουμε, πίωμε αύριο, γάρα ποθνίσκουμε, δεν υπάρχει τίποτε. Φάε, πιέ, γλέντισε, είναι αυτό το οποίο έχουν σήμερα τα νέα, τα παιδιά ως σύνθημα. Να φάγουμε, να πίωμε, τα νιάτα δεν ξανάρχονται, λέγει. Χόρεψε, διασκέδασε, λέγει. Αυτά είναι οι αρχές των Επικουρίων, οι οποίοι έλεγαν τούτο, το σύνθημα, φάγουμε, πίωμε, αύριο γάρα ποθνίσκουμε. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Όταν ο Απόστολος Παύλος όμως τους ομίλησε και τους είπε ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών, γέλασε. Και τι του είπε, ακουσώ μεθά σου και πάλι. Να ξαναπεράσει να μας τα ξαναπείς. Τι ξαναπέρασε. Δεν ξαναπέρασε από την Αθήνα ο Απόστολος Παύλος. Είδεν με ποιους σκληροτραχύλους ανθρώπους είχε να κάνει και δεν ξαναπέρασε. Έπιασαν βέβαια τα ψάρια τα μεγάλα των Άγιων Διονύσιων και των Άγιων Ιερόθεων, αλλά δεν ξαναπέρασε πλέον. Η σοφία των Ελλήνων πρέπει να την αναποδογυρίσετε, λέγει στους μαθητάς του Χριστός, και να μαλακώσετε τη σκληροκαρδία των Ιουδαίων. Τους είδατε ότι είναι σκληρόκαρδοι μέχρι σήμερα. Η Αγία Γραφή λέει ότι θα τους δώσει ο Θεός καρδίαν πετρίνην, πέτρινη καρδιά. Ξέρετε, πιάνουν εκείνα τα μωρά, τα Παλαιστινάκια, εκείνα τα οποία τους πετάνε πέτρες και βάζουν τα χεράκια τους πάνω στα γόνατα και τους σπάζουν τα χεράκια τους. Αυτό έχουν να κάνουν σκληροί αυτή τη στιγμή. Θα περάσει όμως τούτο, λέγει, και θα τους δώσω, λέγει, καρδία σαρκίνη. Θα τους δώσω καρδιά, λέγει, την οποία έχει όλος ο κόσμος, να πονούν. Και τότε θα μετανοήσουν και αυτοί και θα με πιστεύσουν. Τότε θα είναι και το τέλος του κόσμου. Όταν το ακούσετε αυτό, αδερφοί μου, να ξέρετε ότι είναι το τέλος του κόσμου. Αυτοί τώρα που κατατρέχουν τον Χριστό μας, αυτοί θα μετανοήσουν και θα πιστεύσουν, διότι τους αγαπά ο Θεός. Όσοι κακία και αν έχουν οι Εβραίοι, τους αγαπά ο Θεός, διότι αυτοί εκράτησαν ακριβώς και τους πατριάρχες και τους προφήτες και τους όλους τους εκλεκτούς της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί εγέννησαν τον Χριστό και δι' αυτό ακριβώς τους αγαπάει ο Θεός, διότι όλοι εξέκλειναν και επίστευαν στα είδωλα. Δυσκολότατον το επιχείρημα το οποίο έδωκε ο Κύριος μας στους 12 μαθητάς. 12 άνθρωποι πτωχοί, αδύναμοι, χωρίς μόρφωση, ψαράδες ήτανε. Δεν είχαμε μορφωθεί.
Και τους είπε ο Θεός ότι πρέπει να νικήσουν όλον τον κόσμο. Ο Χριστός τους έπεμψε να κάνουν ένα μεγάλο πόλεμο, αλλά ποια άρματα τους έδωκε? Βλέπετε τώρα έχουμε τους μεγάλους πλανητάρχες και θέλουν να υποτάξουν τον κόσμο και παρουσιάζουν όλη την πολεμική τέχνη, αεροπλάνα, τάγκς, επίγεια, υπόγεια, μέσα στη θάλασσα, στον ουρανό. Εις αυτούς τους 12 τι έδωκε ο Θεός για να υποτάξουν όλον αυτόν τον κόσμο? Ποια άρματα τους έδωκε? Ποια όπλα τους έδωκε? Πέμπει ο Θεός τον Ιησούν τον Αβή με όλον τον Ισραηλιτικό λαό να καταπολεμήσει την Ιεριχώ. Και του λέγει, βλέπεις εκείνη την πόλη τη μεγάλη? Βλέπεις εκείνα τα τείχη τα οποία περιβάλλουν εκείνη την πόλη? Βλέπεις πόσο ψηλά είναι? Εκείνα τα τείχη θέλω να τα κατεδαφίσεις έως την γη και να έμπεις μέσα σε αυτήν την πόλη, λέγει, νικητής, και να την υποτάξεις. Δεν θέλω να κάνεις καμιά άλλη επιχείρηση, καμιά άλλη εφεύρεση, λέγει. Δεν θα έχεις ούτε σπαθί, δεν θα έχεις ούτε κοντάρι, δεν θα έχεις ούτε τόξα, ούτε βέλη, ούτε καμία άλλη πολεμική μηχανή. Θέλω μόνο ένα πράγμα. Ιερείς, πόση ευθύνη έχουμε εμείς ιερείς, πόση μεγάλη ευθύνη. Ιερείς, λέγει, να σηκώσουν στους ώμους των πρώτων την κυβωτών. Μέσα σε εκείνη την κυβωτών ήσαν οι 10 εντολές του Θεού ή η στάμνα η οποία φύλαται το μάνα, το οποίο τους έδιδε μέσα στην έρημο, ήτο και η ράβδος του Αρών, η οποία ευλάστησε. Ένα κομμάτι ξύλο το έβαλε μέσα στην διαθήκη εκείνη την οποία ήτο ένα σπιτάκι και φύλαται μέσα όλα όσα ελάτρευαν τον Θεό, και ως το πρωί ευλάστησε αυτό το κομμάτι το ξύλο, διότι επήρε 12 κομμάτια ο Μωυσής. Του είπε ο Θεός να πάρεις 12 ραβδιά, του λέγει, από τα 12 φυλάς. Τα επήρε και τα 12, και εκείνο που θα βλαστήσει, του λέει, θα γράψεις πάνω το όνομα της κάθε μιας φυλής και να το βάλεις μέσα σε αυτό το, τη σκηνή του μαρτυρίου, και εκείνη η οποία θα βλαστήσει, του λέει, από εκεί θα κάνεις τους ιερείς. Και βλάστησε είναι ράβδος του Αρώνεως το πρωί, έκανε ανθούς, έκανε φύλλα και έκανε καρπούς. Τι καρπούς έκανε? Καρύδια. Γιατί έκανε καρύδια? Διότι όλοι μας είμαι θα ένα καρύδι, και μέσα σε αυτό το καρύδι υπάρχει η ψύχα, δηλαδή η ψυχή μας. Και πρέπει το καρύδι αυτό να μην το έχουμε σκληρό, να μην δέχεται τη χάρη του Θεού. Να σηκώσουν οι ιερείς, λέγει, την κυβωτών, αυτήν η οποία έχει μέσα τη μαρτυρία, ότι εγώ σας αγάπησα. Να τριγυρίσουν το κάστρο, λέγει, και να λαλούν οι σάλπιγγες. Και σου το τάζω, το λέγει, ότι με την βοήν των σάλπιγγων, λέγει, αυτό το οποίο θα φυσούν και θα ακούεται η φωνή της σάλπιγγος, με αυτές, λέγει, θα πέσουν τα τείχη και θα πέσει η πόλη στα χέρια σου. Μόνον με την βοή. Τι να είναι αυτή η βοή? Το κήρυγμα, αδερφοί. Το κήρυγμα. Η βοή του κηρύγματος. Αυτό έχει την δύναμη να ρίξει όχι τα κάστρα της Ιερίχου, τους γρανίτες που είναι μέσα μας. Ξέρετε ότι κάθε μια ψυχή είναι ένας γρανίτης. Ο γρανίτης είναι το πιο σκληρό μέταλλο που έχει η γη, χάμα.
Εάν πέσει ο σπόρος του Θεού και μπει μέσα σε αυτή την ψυχή, κάνει μία έκρηξη και συντρίβει αυτόν τον γρανίτη και τον κάνει σκόνη. Και έρχεται η χάρη του Θεού και μπαίνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και μεταβάλλεται ο άνθρωπος από άγριο, θηρίο, ήμερο αρνάκι. Ποιος μπορεί να το επιτορθώσει αυτό? Ημιμόνιμο ο Θεός, η χάρη του Κηρύγματος, να ακούσει ο άνθρωπος. Διότι όταν δεν ακούσει, πώς θα σωθεί? Ποιος θα του μιλήσει? Είναι γραμμένο, και αυτό πάλι θα σου το υπενθυμίσω, λέγει στον Ιησούν τον Αβή. Και εσάλπισαν τεσάλπιν ιερείς και έπεσε άπαν το τείχος κύκλο και ανέβη πας ο λαός στην πόλη. Αυτό λέγει το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού. Έτσι είπε ο Χριστός και έτσι έγινε. Με το κήρυγμα του Ευαγγελίου που έκαμε στην αρχή οι Απόστολοι, έπεσαν τα τείχη τα υψηλά της Ιεριχώ, δηλαδή οι ναοί των ειδώλων, συναγωγές των Εβραίων, εξαφανίστησαν, δεν έμεινε τίποτε πλέον. Έπεσε η ειδωλολατρία και η ασέβεια. Εχτίστη η νέα Εκκλησία του Χριστού. Έλαμψε η νέα πίστη των χριστιανών. Ενθυμηθείτε τον Μέγα Κωνσταντίνο, όταν εισήλθε νικητής στη Ρώμη και έγινε κυρίαρχος Ανατολής και Δύσεως και εξέδωκε εκείνο το περιόνιμο διάταγμα των Μεδιολάνων του 313. Τι είπε? Ελεύθερος ο κάθε ένας να λατρεύσει όποιον Θεόν θέλει. Και τότε βγήκε ο κόσμος από μέσα εις τες κατακόμβες που δοξολογούσαν τον Θεό και λάτρευαν τον Θεό και έκτεσαν τις εκκλησίες και έλαμψαν οι πίστες και φωτίστηκε ο κόσμος. Έπεσαν η ειδωλολατρία, έπεσαν τα πάντα. Και με το κήρυγμα του Ευαγγελίου που έκαναν μετέπειτα οι διάδοχοι και οι Απόστολοι, οι αρχιερείς και οι ιερείς, οι σάλπιγγες του Αγίου Πνεύματος, εστερεώθη η Εκκλησία, επλατύνθη η πίστης εις όλα τα πέρατα της γης. Εις πάσιν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Δεν έμεινε τόπος που δεν ήκουσαν το Λόγο του Θεού. Και όμως ακόμη υπάρχουν τα 2/3 του κόσμου που δεν ήκουσαν Λόγον Θεού. Και λέγει ο Θεός, όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο μου, εις πάσαν την κτήση, λέγει, τότε θα έρθω, λέγει, να κρίνω τον κόσμο. Είναι ένα άλλο σημείο της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Το πρώτο το είπαμε όταν επιστρέψουν οι Ιουδαίοι, το δεύτερο είναι όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλον τον κόσμο. Να μην μείνει κανείς που να μην ακούσει Λόγον Θεού. Για να μην έχουν να πούν ότι δεν μας είπε κανείς τίποτα, δεν ξέραμε. Ώστε όπου το μόνο όργανο που επιχειρήθη ο Θεός να σηκωθεί από τον κόσμο η ασέβεια και να έρθει η θεογνωσία, δεν είναι το άλλο παρά το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ο Λόγος του Θεού, η διδαχή του Θεού. Πορευθέντες στον κόσμο να πάντα κηρύξετε το Ευαγγέλιο τούτο πάση τη χτίση. Τόσο είναι αναγκαίον και τόσο ωφέλιμο το κήρυγμα του Ευαγγελίου στην Εκκλησία του Χριστού. Πηγαίνουμε στην Εκκλησία, αδερφοί μου, αν ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία και φύγουμε χωρίς να ακούσουμε κήρυγμα, δεν παίρνουμε μαζί μας τίποτε. Πηγαίνουμε να διανύει και φεύγουμε να διανύει. Εάν όμως ακούσουμε Λόγον Θεού, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Για να δούμε πως δύναμη έχει αυτό το κήρυγμα, ο Θεός εκάλεσε τον προφήτη Εζεκιήλ και του έδειξε μια τεραστία πεδιάδα γεμάτη από κόκαλα ανθρώπων, κεφαλές, πόδια, χέρια, γεμάτη, μια πεδιάδα γεμάτη από κόκαλα ανθρώπινα οστά. Και είπε ο Θεός στον Εζεκιήλ, του λέγει,
μίλησε του λέγει και πες εις αυτά τα οστά για να καταλάβεις πως την δύναμη έχει το κήρυγμα. Πες εις αυτά τα οστά, λέγει, να ενδυθούν σάρκα και να πάρουν πνεύμα και να γίνουν άνθρωποι ζωντανοί. Και είπε ο προφήτης Εζεκιήλ, τα οστά τα γεγυμνωμένα, λέγει, να σταθούν στα πόδια τους και να μιλήσουν. Και τότε συναρμολογήθησαν όλα εκείνα τα κόκκαλα και έγινε χιλιάδες κόσμος. Και μίλησαν εκείνα τα κόκκαλα. Αυτή είναι η δύναμη του Θείου Κηρύγματος. Εκήρυξε ο προφήτης και ο του θαύματος, εν το άμα, λέγει, αμέσως, εν ρηπή οφθαλμού, τα ανέστητα εκείνα και νεκρά κόκκαλα έλαβαν αίσθηση, ζωή και αναστήθησαν. Και προεφύτευσε καθάνε τη λατόμη, λέγει, και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα και έζησαν και έστησαν επί των ποδών αυτών συναγωγή πολύ σφότρα. Χιλιάδες κόσμος. Δεν είναι με ένα κήρυγμα ο Απόστολος Πέτρος που μου επίστευσα σε ένα κήρυγμα 3.000 άνθρωποι και βαπτίστησαν στο όνομα του Χριστού με ένα κήρυγμα. Νεκροί ήσαν και επίστευσαν και έγιναν οι πρώτοι χριστιανοί. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι το κήρυγμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο η ζωή και η ενέργεια. Ζων γάρ ο Λόγος του Θεού και ενεργείς, λέγει. Είναι ζωντανός ο Λόγος του Θεού. Ενεργεί στον άνθρωπο, σώζει τον άνθρωπο. Είναι ένας νεκρός στην ασέβεια ή στην αμαρτία. Πώς δυνατεί να αναστηθεί? Ο Λόγος του Θεού, αυτός θα του δώσει ζωή. Είναι ένας πλανεμένος στο σκότο της αιρέσεως ή στην οδόν της διαστραμμένης ζωής. Ποιος δυνατεί να τον φωτίσει και να τον επιστρέψει στην οδόν της σωτηρίας? Ο Λόγος του Θεού, η αλήθεια του Ευαγγελίου. Είναι άρρωστος στην ψυχή. Ποιος θα του δώσει την θεραπεία? Ο Λόγος του Θεού τον ιατρεύει. Είναι σκληρός στην καρδία. Ποιος θα του μαλακώσει την καρδιά του? Ο Λόγος του Θεού τον μαλακώνει. Είναι αμαρτωλός και αμετανόητος. Ο Λόγος του Θεού θα τον σύρει στην μετάνοια. Ζων γάρ ο Λόγος του Θεού και ενεργεί, ζωντανεύει τον άνθρωπο. Οι χριστιανοί μέσα στην Εκκλησία πρέπει να τρέφονται ουρανόθεν, καθώς και οι Εβραίοι στην έρημον, και η τροφή των Εβραίων στην έρημον είναι το μάνα, και η τροφή των χριστιανών είναι ο Λόγος του Θεού, λέγει ο Ιερός και Άγιος του Θεού Γρηγόριος ο Θεολόγος, άρτος αγγέλων ο Λόγος του Θεού, ο ψυχέ τρέφονται Θεόν πεινώσε. Όσε ψυχές πεινούν τον Θεόν, τρέφονται δια του λόγου του κηρύγματος. Όσοι πεινούν τον Θεόν, λέγει, οι άλλοι δεν σκέπτονται τίποτε. Όταν λείψει ο Λόγος του Θεού από την Εκκλησία, τι θα γίνουν οι άθλοι χριστιανοί όταν δεν θα ακούνε λόγο? Ποιος θα τους λυπηθεί? Οι χριστιανοί χρειάζονται να εξεύρουν ποια είναι τα άρθρα της πίστεως, το σύμβολο της πίστεως. Έρχονται στην βάπτιση και λέγω, παιδάκι μου, πέστε το πιστεύω σε ένα Θεό. Όλοι μας, δεν ανοίγει κανείς το στόμα του, δεν το ξέρω. Αν ήταν κανένα τραγουδάκι κανένας από αυτών των καλλιτεχνών, με πολλά θαυμαστικά, καλλιτέχνης λέγει. Αν είναι κανένα τραγουδάκι από αυτούς τους γνωστούς, να δείτε όλοι τα ψεύρουν και τα μωρά, τα μικρά, και σύονται όπως σύεται το δέντρο για να ξεριζωθεί. Πηγαίνουν και έρχονται, πηγαίνουν και έρχονται και το τραγουδούν. Το σύμβολο της πίστεως δεν το γνωρίζουν. Το πιστεύω σε ένα Θεό, δεν το άνοιξαν ποτέ το στόμα τους. Το Πάτερ ημών, το μωρό δεν το γνωρίζει. Προσευχή δεν γίνεται. Έχει απολεστεί το παν. Χειροτέραν από αυτήν την πείναν, την οποία
είπε ο Θεός ότι θα δώσει στον κόσμο, δεν υπάρχει άλλη. Ο Θεός φοβερίζει τους Εβραίους με το στόμα του προφήτου και τους λέγει σκληρό καρδί, τους λέγει του Ισραήλ. Δια της αμαρτίας σας και της αδικίας σας θέλω να στείλω, να πέμψω, λέγει, πείνα, φοβερή. Μα όχι πείναν από ψωμί και πείναν από νερό, από λόγον Θεού. Να λυμάσετε, λέγει, να πεινάσετε, να επιθυμείτε λόγον Θεού και να μην ακούετε. Ιδού εγώ αποστελώ ημίν λιμών, ού λιμών αρκού, αλλά λιμών που ακούει λόγον Θεού. Να χαθεί ολότελα ο σπόρος του Ευαγγελίου, ο σπόρος του κηρύγματος, να μην υπάρχει πλέον. Τι αυτή οργή στον κόσμο δεν θα υπάρξει άλλη. Να μην κηρύτεται ανάμεσα στους Ορθοδόξους το Ευαγγέλιο. Τι χαμός ψυχών θα γίνει και τι δράση θα κάνει ο διάβολος, αδερφοί μου. Τι καταφρόνηση της Εκκλησίας, τι λύπη και ζημία του Ιησού Χριστού, τι χαρά και κέρδος του διαβόλου. Θεέ μου, λυπήσου τον κόσμο σου. Στην παλιά Ελλάδα όπου ζούμε αυτή τη στιγμή δεν ήσαν όλοι ενωμένοι. Υπήρχε ένας πόλεμος των Μακεδόνων με τους Αθηναίους. Και άναψε μέσα σε αυτά τα δύο γέννη των Ελλήνων μία έκτρα θανάσιμος. Ο Φίλιππος των Μακεδόνων ή το εξίσου Ανδρείος στον πόλεμο και πανούργος στην Βουλή. Πολύ πανούργος. Παίρνει μία πρεσβεία στους Αθηναίους, οι οποίοι ήσαν βαρεμένοι από το πολύ αίμα το οποίο εχύθη και τα πολλά έξοδα τα οποία έκανα, και τους γράφει τέτοιας λογής: άνδρες Αθηναίοι, αν θέλετε να πάψει ο πόλεμος και να γίνει ανάμεσόν μας ειρήνη, θέλω να κάνετε τούτο, να διώξετε από την πολιτεία όλους τους ρήτορας. Να φύγουν αυτοί οι οποίοι ρητορεύουν και τους ακούετε και ομιλούν. Μέσα σε αυτούς είτε ο Φωκίων είτε ο Δημοσθένης ο ρήτορας, ο οποίος μάλιστα παρουσιαζόμενος εις τους Αθηναίους τους λέγει: εσείς είστε πρόθυμοι, τους λέγει, να κάνετε το θέλημα του Φιλίππου και είμαστε έτοιμοι και εμείς να υπακτούσουμε στο δικό σας πρόσταγμα. Βλέπετε η πλειοψηφία, ό,τι πει η πλειοψηφία. Είναι εκείνο το οποίο αναφέραμε και στο Θείο Κήρυγμα, ότι δεν μπορείς να φημώσεις τον άνθρωπο, να τον πνίξεις, δι' αυτό, διότι τούτο ονομάζεται δικτατορία. Και είπα ότι εμείς ήρθε η στιγμή κατά την οποία μας είπα να βγάλουμε το όνομά μας ως χριστιανοί ορθόδοξοι από την ταυτότητα. Και υπέγραψαν 3,5 εκατομμύρια κόσμος. Αυτή η φωνή επνίγηκε. Πού πήγε αυτή η φωνή? Δεν σεβάστηκε κανείς αυτήν την φωνή. Δηλαδή μια καταπίεση του λαού. Ο Δημοσθένης λέγει, ό,τι πείτε, λέγει, θα το ακούσουμε, λέγει. Πρώτα όμως να σας πω ένα μύθο, τους λέγει. Ο Λύκος έπεψε πρεσβείαν στα πρόβατα και τους είπε, αν θέλουν ειρήνη, να διώξουν από τη μάτρα τους σκύλους. Τα σκυλιά, να τα διώξετε, λέγει. Διότι κάνουν τα ραχή μεγάλη, τους λέγει. Τα πρόβατα εδέχτησαν την πρόταση του Λύκου και αποφάσισαν όλα να κάνουν τη γνώμη του Λύκου. Τότε ένας από τους γεροντοτέρους σκύλους, ο γεροντότερος, είπε: πρόβετα πλανεμένα, εσείς δεν καταλαβαίνετε δια ποια αναφορμή θέλει ο Λύκος να μας διώξει. Ο σκοπός του δεν είναι να κάνει ειρήνη μαζί σας. Είναι μάλιστα για να μείνετε χωρίς φύλακας και αυτός να βρίσκει τον καιρό να έρχεται νύχτα και να αρπάζει και να κατατρώγει ένα-ένα τα πρόβετα και να μην μείνει ούτε ένα. Ο σκοπός του Φιλίππου, τους λέγει ο Δημοσθένης εις τους Αθηναίους, δεν είναι να κάνει ειρήνη.
είναι να μείνετε χωρίς φύλακας και χωρίς εμάς τους ρήτορας που μιλούμε, που δημιουργούμε, που φωνάζουμε, που ξυπνούμε τους άρχοντας, που ξυπνούμε την Βουλή, που σηκώνουμε τον λαό και τα άρματα που φυλάττουν από τις ενέδρες στην πολιτεία, για να έχει αυτός τον καιρό να έρθει και να σας έβρει όχι προετοιμασμένους, αλλά ανέτοιμους και να σας βάλει στον λαιμό των ζυγών. Το αντελήφθησαν οι Ιουδαίοι, εκτίμησαν τον λόγο του Δημοσθένους και εκράτησαν στην πόλη όλους τους ρήτορας. Έτσι είναι η χριστιανή, αδερφοί μου. Μυστική είναι η Εκκλησία του Χριστού μας. Λογικά πρόβατα είναι οι χριστιανοί. Ποιμένες των προβάτων είναι οι αρχιερείς. Λίκος μάλιστα λέοντας, καθώς λέγει ο Μακάριος Πέτρος, είναι ο διάβολος, όπου περιτριγυρίζει τη μάντρα του Χριστού και βασίζει να καταφάγει τα πρόβατα του Χριστού. Η αντίδραση Σιμών είναι ο διάβολος, ο λέον οριόμενος που περιπατεί και ζητεί ποιον να καταπεί. Παράδειγμα, έχουμε ένα θεολόγο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχουμε καθηγητάς θεολόγους. Ένας θεολόγος όμως υπάρχει. Και αυτός ο ένας θεολόγος είναι ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Προσπάθησε ο διάβολος να του κλείσει το στόμα. Ο γεροντότερος λύκος. Ο γεροντότερος και χειρότερος λύκος να καταφάγει το πρόβατο αυτό. Αλλά ο άλλος γεροντότερος όμως, Κίον, το γεροντότερο σκυλί, δεν στέκεται. Επιτίθεται. Επιτίθεται. Όσο και αν τον καταδιώξουν, εκείνος ομιλεί το λόγο του Θεού. Φωνάζει. Δι' αυτό θα έβρει το δίκαιο του μια ημέρα. Θα δικαιωθεί οπωσδήποτε μια ημέρα. Δεν θα μείνει έτσι. Διότι ανακούεται φωνή στην Ελλάδα μέσα στις εκκλησίες και ήταν ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Αυτό το όνομα να το θυμίσετε και να προσευχηθείτε να το φυλάξει ο Θεός και να το ενισχύσει. Τώρα τι κάνει ο διάβολος με την πονηρία του? Πάσχει με κάθε τρόπο να διώξει από τη μάντρα όλους του σκήνας, δηλαδή τα σκυλιά. Να διώξει από την πόλη τους ιερείς, τους ρήτορας, από την εκκλησία τους διδασκάλους, να μην ακούεται ολότελο ο λόγος του Θεού. Δια να είναι η μάντρα του Χριστού χωρίς φύλακας και αυτός να έχει καιρό να κατατρώγει τα πρόβατα του Χριστού. Αυτό ζητεί ο διάβολος. Δώτε μου μία εκκλησία, οποιανδήποτε. Μία επαρχία χωρίς διδασκάλους και κήρυκας. Ας είναι όσον δίκαιος και καλός ο ποιμένος, ο οποίος είναι εκεί και φυλάται τα πρόβατα. Ο διάβολος πάντοτε ευρίσκει άδεια και όταν δεν ακούεται ο λόγος του Θεού, εμβαίνει μέσα και κατατρώγει τα λογικά πρόβατα. Δια τούτο ο Απόστολος Παύλος έβαλε στην Εκκλησία του Χριστού ποιμένας και διδασκάλους, λέγει. Ποιμένας και αρχιερείς να κυβερνούν τα λογικά πρόβατα με ράβδον ευθύτητος, πνευματική εξουσία. Έβαλε διδασκάλους να φυλάττουν τα λογικά πρόβατα από τον ψυχοφθόρο λύκων, με τον λόγο και με την διδαχή των. Από αυτά καταλάβετε, αδερφοί μου, πόσο αναγκαία είναι η παρουσία των διδασκάλων και των θεολόγων και των κηρύκων, πόσο επιτετραμένο είναι, πόσο αναγκαίο είναι, διότι όταν δεν υπάρχει λόγος Θεού δεν ακούμε τίποτε. Άρτος αγγέλων ο λόγος του Θεού, ο ψυχε τρέφονται Θεόν ποινώσε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο οποίος μας εξίωσες να ακούσουμε και σήμερα τα λόγια Σου. Συ, Κύριε, που εκατέβεις από τους ουρανούς και έγινες άνθρωπος και έχεις το αίμα Σου επάνω στο σταυρό για να μας σώσεις.
εκατεδέχτης και ταπεινώθης έως θανάτου. Φύλαξε αυτήν την μυστική σου πείμνη τους πιστούς χριστιανούς. Σκέπασε τους, Κύριε μου. Εσύ έχεις όλο σου το αίμα για να εξαγοράσεις τα λογικά σου πρόβατα. Επίβλεψαν εξ ουρανού, Κύριε, και λυπήσου μας. Επίβλεψαν εξ ουρανού και είδε και κατάκτησε την άμπελον ταύτην. Αυτά λέγουν οι επίσκοποι οι οποίοι έχουν την πρώτη ευθύνη. Κύριε, Κύριε, επίβλεψαν εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε και κατάκτησε την άμπελον ταύτην. Είναι ποιησεν η δεξιά σου. Επίσκεψε τα πρόβατά σου και μην παραχωρίζεις ποτέ να μείνουν χωρίς φύλακας, χωρίς διδασκάλους, χωρίς κήρυκας του Ευαγγελίου σου. Δια να φυλάτουν από τα συνέδρας του ψυχοφθόρου λύκου, του γεροντοτέρου λύκου της οικουμένης. Πόσο χρόνο να είναι ο διάβολος? Από τότε που έπεσε ως τώρα, ο γεροντότερος λύκος λέει. Αλλά δόξα σε ο Θεός, υπάρχουν και γεροντότεροι διδάσκαλοι οι οποίοι επιτίθενται στον διάβολο. Έτσι όπου έβρεξες στην έρημο το μάνα, θρέψε και τον λαό σου, Κύριε μου, τον ευσεβή λαόν τούτου του έθνους που ονομάζεται Ορθόδοξο. Βρέχει στην εκκλησία σου τον ουράνιον άρχον του Θείου Κηρύγματος, να τρέφεις τα ψυχά των Ορθοδόξων, εκείνων οι οποίοι ζητούν την λύτρωση. Το Πνεύμα σου το Άγιο να σκοτήσει το νου μας, Κύριε. Ας φέρει στην καρδία μας να μαθητεύσει η γλώσσα μας, δια να ακούεται πάντοτε, δια να πάυσει ανάμεσά μας η έχθρα του διαβόλου και να μείνει ο Λόγος του Θεού. Να πάυσει ο διάβολος. Ουράνιε Γεωργέ, σπέρνε τούτον των θείων σπόρων παντοτινά στην πολιτεία των Ορθοδόξων, σε τούτο το κράτος μας, σε τούτο το έθνος μας, το οποίο έδωκες να φωτίσει τον κόσμο. Ας πέφτει όλος ο λόγος εις την γη την αγαθήν, δια να κάνει καρπόν πολλήν εις δόξαν του Θείου σου ονόματος και εις την σωτηρία των ψυχών ημών. Αμήν. Αδελφοί μου, μας αξίωσε ο Θεός να ακούσουμε λόγον Κυρίου. Αξίωσε μας, Κύριε, πάντοτε να είμαστε μαζί σου και εσύ μαζί μας. Μας το υπεσχέθεις ότι δεν θα μας αφήσεις ορφανούς. Μείνε μαζί μας, Κύριε, έως τις συντελείες του αιώνος. Ότι προς εσπέραν εστί και κέκλικεν η ημέρα. Όλα πάνε προς τη νύχτα για να κλείσει αυτός ο κόσμος. Ελπίσου μας, Θεέ μου, και αξιώσέ μας. Αξιώσε μας να φτάσουμε την Άγια σου πάθη και την Αγία σου Ανάσταση. Αμήν.